Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Planet Zoo. Αν δεν κάνω λάθος, το νούμερο 27 και πάμε να κάνουμε μια βόλτα με αυτό που φτιάξαμε. Βλέπετε εδώ, χαμηλώνει και περνάει μέσα από το κλουβί που θα είναι η υποπόταμη. Εδώ περνάει πάνω από τη λίμνη που έχουμε φτιάξει. Βλέπουμε το υπόγειο εδώ, εδώ υψώνει. Περνάει πάνω από τις γραμμές του τρένου. Περνάει εδώ πάνω από το κτίριο που είναι οι εργαζόμενοι. Και φτάνουμε στο άλλο κλουβί που είναι η λεμούρη. Ίσως και να δούμε κάποιον. Βλέπετε εδώ χαμηλώνει και περνάει πολύ κάτω και ξαναπιάνει την ευθεία. Και αυτή εδώ ήταν μια βόλτα με το καινούριο τρενάκι που φτιάξαμε. Όχι, δεν έχουμε αλλάξει παιχνίδι. Το ίδιο παιχνίδι είναι. Απλά υπάρχουν μερικά 2-3 τρενάκια, μια βάρκα και κάτι άλλα που μπορείς να κάνεις βόλτα μέσα στα κλουβιά. Εμείς εδώ αποφασίσαμε να το κάνουμε εν αέρια και αυτό γιατί δεν το έχω σκεφτεί από την αρχή να το κάνω. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσουμε να βάλουμε ούτε βάρκα μέσα στη λίμνη ούτε κάτι άλλο, κάτι αυτοκινητάκια να περνάνε. Θέλει πιο μεγάλα κλουβιά, θέλει πιο πολύ χώρο. Οπότε βρήκαμε αυτόν τον τρόπο. Εδώ πάμε να διακοσμήσουμε την κολόνα που έχει μπει μέσα στο κτίριο αναγκαστικά. Καλύτερα να βάλουμε τέτοια εδώ παρά να πάει να πέσει κανείς πάνω στην κολόνα. Πριν φέρω τα ζώα, τα έχω φέρει στην αποθήκη, δεν μπορώ να τα βγάλω. Πρέπει να φτιάξουμε ένα καινούριο staff. Ναι, το ξέρω, σας ξενερώνω. Αλλά αν δεν υπάρχουν χώροι για τους εργαζόμενους να δουλέψουν, δεν μπορούν να δουλέψουν. Και επειδή το έκανε εκτός κάμερας, άμα το αφήσεις και τα προσθέσεις μετά, κολλάνε περισσότερο. Δεν πάνε να δουλέψουν κτλ. Οπότε, πριν φτιαχτεί το κλουβί, πρέπει αναγκαστικά να φτιάξει τα κτίρια. Να βάλει τους εργαζόμενους να δουλέψουν σε αυτό το πόστο, το συγκεκριμένο, και μετά να φέρει το ζώο. Και τώρα, το μόνο που μένει είναι να βάλουμε μερικά λουλούδια εδώ, για να κλείσουμε όλο αυτό εδώ το χώρο. Βλέπουμε αυτός εδώ ο χώρος ήταν ανοιχτός, δεν μπορούμε να βάλουμε άλλο τσιμέντο γιατί θα μπει μέσα στο κλουβί και δεν θέλουμε να κλείσουμε το κλουβί με τσιμέντο. Οπότε το κλείνουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Βάζουμε αρκετή παρασυνάδα εκεί. Και είναι κομπλέ. Να το αλλάξουμε και όνομα. Ουσιαστικά είναι το staff του υποπόταμου. Και πάμε να βάλουμε τώρα καμιά κάμερα. Πάμε να φέρουμε και μερικούς εργαζόμενους. Κοιτάξτε εδώ ολόκληρη στρατιά που χρειάζεται μόνο για αυτό εδώ το κομμάτι. Φέρνω πάντα τους διπλάσιους από ό,τι χρειάζομαι για να έχω την ευέλεια ο ένας να κάθεται να ξεκουράζεται και ο άλλος να δουλεύει. Να φτιάξουμε αυτό που είχαμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο. Είχαμε βάλει το νοσοκομείο σε λάθος μεριά, την ταμπέλα ουσιαστικά, οπότε αλλάξαμε τις ταμπέλες. Εδώ είμαστε κομπλέ. Και πάμε να κάνουμε edit σε αυτό εδώ. Βάλαμε το νοσοκομείο και πάμε να βάλουμε και όλα αυτά εδώ. Τώρα βλέπετε όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε στη ζώνη του υποπόταμου. Φτιάχνουμε λίγο καλύτερα εδώ το πάτωμα. Βλέπουμε ότι μία είχαμε κάνει σκαλοπάτια και το ίδιο θα κάνουμε λογικά και από την άλλη. Και ερχόμαστε εδώ να βάλουμε άλλο ένα τζάμι ή θα βάλω τοίχο. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα βάλω τώρα. Πρέπει να το ψάξω. Θα βάλω ένα μικρό τυχάκι και τζάμι. Και τα δύο θα βάλω. Ένα τυχάκι με ένα τζάμι. Δεν ξέρω γιατί δεν το έκανα όλο έτσι και βάζω μόνο εδώ τυχάκι, τέλος πάντων. Μάλλον επειδή θα βάλω πάρκινγκ με αυτοκίνητα, μη φύγει κανένα προς τα έξω, να έχει και τον τοίχο από κάτω. Ή για να είμαι πιο ειλικρινής, έτσι μου ήρθε τώρα. Οπότε καταλαβαίνετε. Τώρα τι μένει. Μένει να βάλουμε και την πινακίδα, ότι είναι μόνο για τους εργαζόμενους.
πετύχαμε για μια στιγμή, αλλά δεν το κρατήσαμε. Τέλος πάντων θα το κάνουμε έτσι. Θέλει λίγο υπομονή κάποια στιγμή. Δεν μπαίνουν πάντα ακριβώς όπου θέλουμε. Ερχόμαστε να βάλουμε εδώ το πάρκινγκ. Βάλαμε ένα, βέβαια έχει τις κολόνες εδώ το τρένο, οπότε μας χαλάει στην ουσία το πάρκινγκ. Θα δούμε όμως τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε φτιάξει δύο πάρκινγκ που μπορούν εύκολα να παρκάρουν. Και θα βάλουμε και άλλα πάρκινγκ, άσχετα που δεν θα μπορούν να παρκάρουν. Εμείς σαν επιχείρηση βάλαμε πάρκινγκ, τώρα όποιος μπορεί να παρκάρει, πάρκαρε. Μάλλον δεν θα μπορεί κανείς να παρκάρει στη μέσα θέση. Γι' αυτό βγάλαμε εδώ ένα κάγκελο, ένα τζάμι. Όποιος θέλει να μπαίνει από δίπλα για να πάει στις μέσα θέσεις να παρκάρει, θα μπορεί να το κάνει, δεν θα είναι παράνομο. Και τώρα να πάρουμε μερικά αυτοκίνητα και να τα φέρουμε εδώ. Ένα έχει παρκάρει εκεί, έτσι. Και τα άλλα έχουν παρκάρει. Θα βάλω και ένα εκεί. Θα βάλω και στα απαγορευτικά. Δεν πειράζει, το ξανασκέφτηκα. Κάπως έτσι θα τα βάλω εδώ, είναι στριμωχτά. Θα σβήσω και τα απαγορευτικά. Να μην λέτε ότι παρκάρω εκεί που δεν πρέπει. Και είμαστε κομπλέ. Όλες οι θέσεις είναι κατελημένες, βέβαια λίγο στριμωχτά. Αλλά οκ, okay, τι θέλετε να κάνουμε. Και πάμε εδώ να βάλουμε μια ταμπέλα από την έξω μεριά ότι το πάρκο είναι ανοιχτό, επιτέλους. Από τις 6 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Κάπως έτσι το κάνουμε, να φαίνεται ωραίο. Το βάλουμε εδώ και από την άλλη μεριά. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλω. Ίσως κάποια στιγμή βάλουμε μια μεγάλη ταμπέλα. Το αλλάξαμε και χρώμα. Νομίζω ότι τόσο που βάλαμε είναι αρκετά. Ελπίζουμε να έρχεται κόσμος να το γεμίζει. Αλλάξαμε και τα δευτερόλεπτα. Αυτό το έχω κάνει και πρόβα για να δω πόσο προχωράνε σε όλη τη βόλτα που κάνουν. Οπότε χρειαζόταν να πάει στα 15 δευτερόλεπτα, όχι πιο πολύ που ήτανε. Και πάμε να φτιάξουμε αυτό εδώ. Θα το κάνουμε σαν κτίριο. Ένα μεγάλο κτίριο. Να το βρήκα. Αυτό θα βάλω. Αυτό θα βάλω. Δεν θα το κάνω τζάμι αυτή τη φορά. Θα το κάνω έτσι. Και πώς να το βάλω. Θα το κάνω πράσινο. Ας το κάνω πράσινο. Έτσι, ωραίο, μου αρέσει. Σε μερικά σημεία σίγουρα δεν θα μπει, όπως εδώ κάτω. Αλλά δεν με πειράζει. Θα μπει σε πιο πάνω ρόφους. Βλέπετε στο βάθος που έχουμε φτιάξει και άλλη μάντρα. Εδώ ακριβώς μπροστά μας η μάντρα. Είναι επειδή ερχόταν εδώ ο κόσμος που περίμενε για να μπει σε αυτό εδώ το τρενάκι και έβλεπε το κλουβί μέσα. Δεν θέλουμε να συμβαίνει αυτό, ειδικά σε αυτό εδώ το χώρο. Ας πάει από την άλλη μεριά που έχει παράθυρα να βλέπει. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να μαζεύεται εδώ κόσμος. Γιατί μας χαλάει και την αισθητική και οτιδήποτε. Δεν θέλουμε απλά να υπάρχει εδώ κόσμος συσσωρευμένος. Εδώ είναι απλά το τρενάκι. Να δούμε εδώ τώρα πώς θα το κάνουμε. Το ιδανικό θα ήταν να ήταν κλειστό γύρω γύρω και να έχει μόνο μια είσοδος. Τώρα εδώ ίσως χρειαστεί κάποια κομμάτια να τα αφήσουμε ανοιχτά. Να βάλουμε και γυαλί. Δεν ξέρω αν αξίζει να βάλω και γυαλί. Για προστασία. Δεν ξέρω. Πραγματικά ας μείνουν στο βαγόνι και ας κλειδώσει το βαγόνι εκεί πάνω. Αν θέλουν προστασία. Παρ' όλα αυτά θα βάλω το τζάμι και θα δω αργότερα αν και πόσο φαίνεται ωραίο. Αν δεν φαίνεται, το βγάλα σχεδόν αμέσως. Να βάλουμε και άλλον όροφο.
Και βλέπω ότι ένα ακόμα επεισόδιο φτάνει στο τέλος του. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Χίλια συγγνώμη που ξανά δεν πρόλαβα να βάλω το ζώο. Ουσιαστικά ξεχάστηκα και άρχισα να φτιάχνω ένα καινούριο κτίριο και γι' αυτό δεν με πρόλαβε. Θα μπορούσα να το κάνω στο μοντάζ βέβαια, αλλά δεν ήθελα. Ήθελα να το πω στη σειρά όπως το έχω βγάλει. Τι λέμε πριν τελειώσει το κάθε επεισόδιο? Πατήστε το like άμα σας άρεσε το βίντεο. Γράφτε κάποιο σχόλιο, κυρίως για να με κράξετε σε αυτό το επεισόδιο που δεν είδατε ένα καινούριο ζώο. Γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μου άμα ήδη δεν το έχετε κάνει. Και πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται πρώτη ειδοποίηση. Έως το επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά. We'll be right back.